Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο του Μπουρναζίου, γνωστό και ως Μαζαράκι. 3η 11 Οκτωβρίου είναι η τέταρτη αγωνιστική για την Elite και οι Reload υποδέχονται τους Retirees. Οι μεν γνωρίζουν καλά τους δε και το αντίστροφο. Όλα έτοιμα για το jump ball. Θα δούμε για ποιον θα είναι η πρώτη κατοχή. Για το reload λοιπόν. Βλέπει γρήγορα ο Τσιρίδης. Θα δούμε λίγο τις πεντάδες. Με το 6 Τσιρίδης. Με το 9 Μαθιουδάκης. Με το 15 είναι ο Στόλης. Με το 33 είναι ο Σκοπελίτης. Και με το 0 ο Σαρής. Την ομάδα του κοτς Κουσούλη. Από την άλλη πλευρά είναι ο Βρέλης, ο Δακουτρός. Με το 6 είναι ο Τριχιάς, με το 81 μάλλον με το 91 ο Σωτηρόπουλος και με το νούμερο 23 ο Πιέρος Γουρνάς. Κάποιο πρόβλημα στο 24 υπάρχει, γι' αυτό και η διακοπή. Να πούμε ότι οι αμφότερες ομάδες προέρχονται από σπουδαίες νίκες. Η Men Reload επικράτησε της Deportivo με 59-76. Οι Retirees ξεπέρασαν πιο εύκολα από ό,τι περίμεναν, φαντάζομαι, το εμπόδιο των Stifado Bulls. 79-61 έλειξε το μάτς αυτό. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, η επαναφορά για τους Retirees. Από τα σκριν βγήκε με το 9 ο Μαθιουδάκης. Πάσαρ για τον Σκοπελίτη. Αλλαγές στα σκριν από τις Reload. Σκοπελίτης για 3 στο στόχο. Πρώτο καλάθι στο μάτς. 0-3 για τους συνταξιούχους. Δακουτρός. Την του Βρέλη. Παίρνει και αυτό αλλαγές. Ωραία, ο Λεωνίδας πάει μέχρι μέσα και τελειώνει με το δεξί. Με εύστοχες επιθέσεις ξεκινούν αμφότερες οι ομάδες. 2-3 το σκορ στο πρώτο λεπτό εδώ στο Μαζαράκι. Αριστόλης σε ρόλο οργανωτή. Σκοπελίτης, σκριν του Σαρή. Σκοπελίτης βρέθηκε με τον αντίπαλο ψηλό. Στόλης, Σαρής, καθυστέρησαν κάπως οι Retirees και τώρα κλέβουν οι Reload με τον Βρέλη. Καλή άμυνα του Γουρνά. Τώρα πασάρι στον Δακουτρό, εκείνος δοκιμάζει για 3. Λοιπόν, το αμυντικό του Μαθιουδάκη. Στόλης. Βάλα στον Σαρή. Μαθιουδάκης ελεύθερος από μέση απόσταση. Εδώ δεν ήταν καλή άμυνα της Reload που έχασε τη συγκέντρωσή της. 2-5. Στην του Γουρνά που βυθίζει δωρεά, έχει καταλάβει όμως ο Στόλης τι πάει να γίνει και παρεμβάλλεται. Οκτώ δεύτερα έχουν στη διάθεσή τους η Reload. Σωτηρόπουλος κλείστηκε. 2-2 τώρα στο transition για τους Retirees. Μέχρι μέσα ο Τσιρίδης κάπως σαν να γλίστρησε μπάλα το χέρι του, έχω την εντύπωση. Γρήγορο transition και τον Reload, αλλά με λάθος. Στόλης στο πλάι για τον Τσιρίδη. Ωραία η σταυρωτή. Προλαβαίνει εκεί να διακόψει το αριστερό drive του Τσιρίδη ο Σωτηρόπουλος. Ο Σωτηρόπουλος που προέρχεται από πολύ καλή εμφάνιση. Με 9 πόντους, 6 rebound, 3 κλεψίματα, 1 block και 1-1 τρίποντο. Λάθος πάσα στο στόλι, κλέβει ο Δακουτρός. Γύρισαν οι Retirees, σε επίθεση λογικά. Με την ομάδα του Σκλαβενίτη. Βρέλης από κοντά, σκοράρι. Ο αγαπημένος παίκτης της Reload, όπως μας είπε ο coach Κουσούλης, ο αγαπημένος παίκτης
τον reload για τον coach Κουσούλη για να το θέσω καλύτερα. Ωραία, πάσα κάτω από τα πόδια, δεν τελειώνει όμως τη φάση. Ο Μαθιουδάκης εδώ ήταν εξαιρετική η δημιουργία του Τσιρίδη. Τον κεντρικό διάδρομο ο Βρέλης για το layup του Γουρνά που ήταν άστοχο, άστοχος και σε δεύτερο χρόνο ο πρώην παίκτης των Griffins. Παραμένει το 4-5, 6 και 40 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Βάλα στα χέρια του Στόλι για να οργανώσει. Side pick and roll με τον Σαρή που ζητά για να παίξει στο mismatch που απέκτησε με τον Τριχιά και να πετύχει goal foul. Παντελής ο Σαρής. Τέσσερα επτά και μία συμπληρωματική βολή. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ στο μάτς. Βάλε και τη βολή ο Βαντελής. Double score 4-8. Τρεις απουσίες σήμερα για τους retirees. Σημαντικές, όπως μας είπε ο coach Κουσούλης. Λείπει ο Κράμερ, λείπει ο Τσιλάβης, λείπει και ο Κοστούλας. Από την άλλη πλευρά η reload, αν δεν κάνω λάθος, είναι πλήρης. Και τέσσερις λύσεις από τον πάγκο. 2, 4, 6. Με δεκάδα η ομάδα του Σκλαβενίτη. Στη γραμμή των βολών ο Σωτηρόπουλος μετά το πρώτο φάουλ και τον retirees. Βάζει την πρώτη και κάνει το σκορ 5-8. Στη δεύτερη, ο Τσιρίδης στο αμυντικό rebound. Και ο Στόλης σε αργό τέμπο θα περάσει στο κέντρο. Τον επιτήριο Τριχιάς. Σκοπελίτης, υπέροχη σταυρωτή. Πέρασε αλλά στόχησε. Το rebound επιθετικό εκεί ανάμεσα στο συνοστισμό. Πήρε ο Γουρνάς τώρα και με γρήγορη πάσα θα δώσει στον Δακουτρό. Δεν κατάφερε να συνδυάσει σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο, ο Βρέλης στοχή κι αυτός. Τρίποντο στο transition, νέο αμυντικό rebound του Γκουρνά. Reload που υπερέχουν κατά το καλάθι. Και αναμένεται να στοχεύσουν στο λόγο παιχνίδι για να έχουν μεγαλύτερη τύχη στο απόψινο παιχνίδι. Γκουρνάς για 2, σίδερο και μπάλα εκτός για τους retirees. Πρώτη αλλαγή στο μάτς. Η ώρα του Πανταζή να αντικαταστήσει τον Γουρνά. Για να δούμε τι σημαίνει το καινούριο που φώναξε ο Στόλης. Η μπάλα στα χέρια του Σκοπελίτη. Και τώρα Μαθιουδάκης. Στόλης βγήκε από τα screen. Ο Τσιρίδης η μπάλα με κάποιο τρόπο κατέληξε στον Μαθιουδάκη που δεν θα λαθέψει από τα 3 μέτρα και θα κάνει το δεύτερο double score, 5-10 τώρα μετά το 4-8. Κίνησε και το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, άστοχος ο Βρέλης. Στόλης. Κεντουσαρή. Τσιρίδης πήρε με χαντόφ. Σκοπελίτης. Η διακίνηση με πριν επιχείρησε να κάνει τώρα. Βαλά έφυγε από την κατοχή του. Όπως είναι επιλογή θα βγει ο Ζακουτρός, αλλά βαλά φτάνει στον Πανταζή. Είχε πάρει καλή θέση και νικά τον Σκοπελίτη για το 7-10. Εντάξει, Πανταζής ερχόμενος από τον πάγκο. Δίνει τη λύση στον coach Κλαβενίτη. Τσιρίδη σε κριτικό πρώτο βήμα. Πάσα στον Μαθιουδάκη που εκτελεί και ευστοχή ξανά ο Κώστας. 7-12. Σταθερά μπροστά οι retirees. Το πρώτο εξάλεπτο δεν στο περιστέρι. Βρέλης. Για λίγο βρέθηκε μόνο στο Δακουτρός. Έγκλημα χωρίς τιμωρία.
για τους retirees που τώρα παίρνουν γρήγορα το κέντρο. Τσιρίζης, εξαιρετικός υπέρ τριών πόντων. Εδώ προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει, ίσως να αλλοιώσει την προσπάθειά του ο Πανταζής. Τριχιάς, Σωτηρόπουλος, άμυνα με φάουλ, καλάθι και φάουλ για τον παίκτη της Reload. Δεύτερο ομαδικό για τους Ταϊρίς, μόλις ένα φάουλ έχουν οι Reload. Λίγα φάουλ στο ξεκίνημα και αυτό έχει ευνοήσει να έχουμε ένα καλό ρυθμό. Τώρα τι δόθηκε όμως, επιθετικό φάουλ. Δεν πρόσεχα, δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε. Σημαντικό είναι ότι η κατοχή είναι ξανά για τους retirees. Να μάθω να μην κοιτάω τις σημειώσεις μου. Μαθιουδάκης για δύο αστόχησε. Και τώρα ο Λουφόπουλος γρήγορα στον Ορέστη που πυροβολεί στο transition, αλλά αστοχή για να μαζέψει ο Τσιρίδης νέα πρόσωπα στις πεντάδες και των δύο ομάδων. Στόλης. Σαρίς, αμαρκάριστος για τρεις. Κακό σου του Παντελή. Σωτηρόπουλος. Βρέλης για τρεις στο transition. Δικαιώνεται για αυτή την ίσως βιαστική επιλογή. 10-12. Και σκάρτα 3 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Σωτηρόπουλος επιτηρεί τον Στόλη. Στόλης, υπέροχη προσποίηση, άδεια στον Πανταζή, πάσαρε για τον Σκοπελίτη. Καλή άμυνα του Βρέλη, ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Ρέστης, 3-1, δεν γινόταν τώρα να χαθεί αυτό το καλάθι για τη Reload. Τελειώνει τη φάση ο Σωτηρόπουλος μετά την assist του Ρέστη. Ένα γρήγορο 5-0. Η Reload ισοφαρίζει το μάζι 12 όλα, time out των retirees. Λοιπόν, οι συσκέψεις στους δύο πάγκους ολοκληρώθηκαν, η κατοχή για τους retirees, να και ο Γιαμαίος που πέρασε για πρώτη φορά στο μάτς. Με Γιαμαίος, Στόλη, δούμε σε λίγο τις πεντάδες, κλέβουν οι Reload, ωραία. Νέα καλή άμυνα για τους Γιπεδούχους. Λουφόπουλος για τον Σαραντόπουλο, πέρασε και αυτός για πρώτη φορά στο παρκέ. Σαραντόπουλος δεν έψαξε με λόμπα τον Πανταζή και ήταν δύσκολο να περάσει πάσα. Στόλης, Πλεξουσάκης, νέο λάθος και νέα ευκαιρία για γρήγορο transition τον Reload. Λάθος όμως του Σαραντόπουλου. Corner 3 στο transition, υπέροχη εκτέλεση του Μαθιουδάκη, 12-15, ανακτούν το προβάδισμα οι Ριταρίς. Οι Ριταρίς με Γιαμαίο, Πλεξουσάκη, Μαθιουδάκη, Στόλη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και μπράβο. Το νούμερο 1 ο Μέξας, που εδώ δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο ψηλό. Καλάθι του Βρέλη, αν προλάβα να δω σωστά. 14-15, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μοιρασμένο το μάτς μέχρι στιγμής. Το τίποτα του Μαξιδάκη ήταν άστοχο, μέχρι συνεχεί όμως. Και απαντά. Με γκολ φάουλ μάλιστα, ο Γιάννης Μέξας. Time out τον Reload τώρα. Με Πανταζή, Σαραντόπουλο, Καραγκούνη, Λουφόπουλο και Ορέστη. Η Reload από την άλλη πλευρά. Ίδια είναι η πεντάδα των retirees. Γιαμαίος, Μέξας, Πλεξουσάκης, Στόλης και Μαθιουδάκης. Αστοχή, συμπληρωματική βολή. Μένει το 14-17, παιχνίδι δύο κατοχών τώρα με περίπου 30 δεύτερα να απομένουν. Αμφότερες ομάδες έχουν να δώσουν από δύο φάουλ, αυτό τόνισε και ο coach Σκλαβενίτης στην διακοπή, βήματα τώρα του Ρέστη. Καλή άμυνα των retirees.
που θα έχουν τα εναπομείναντα 19,2 στη διάθεσή τους για να διευρύνουν αυτό το συν 3 που έχουν στήσει μέχρι στιγμής. Βάλα στα σίγουρα χέρια. Στόλι. Στόλις. Δεν θα τον πλέψει ο Σάκη. Φάουλ του Λουφόπουλου. Έχουν άλλο ένα να δώσουν. Το χρονόμετρο σταμάτησε στα 7,3. Για να δούμε. Μέξας γύρισε εκτός ισορροπίας. Ο Λουφόπουλος θα πετάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Δεν ήταν άσχημο. 14-17 σκορ πρώτης περίοδου στο Μαζαράκι. Σχεδόν ολέτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Με την ίδια πεντάδα συνεχίζουν οι reload. Με την ίδια νομίζω ο κύριε Ταϊρίς. Για μένα θα επαναφέρει. Ισορροπημένο το πρώτο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά. Οι retirees προηγήθηκαν και με 5-6 πόντους. Απάντησαν γρήγορα οι reload και σοφάρισαν. Για μέως και για τα screen ο Φωνιάς των συνταξιούχων. Δεν κατάφερε να ευτοχίσει και τώρα η κατοχή είναι και πάλι για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Για μέως, πάρα πολύ δύσκολο σουτ και παραλίγο να το βάλει ο Μαρίνος. Λοιπόν, Λουφόπουλος, Καραγκούνης, Σαραντόπουλος, Ορέστης και Πανταζής που παίρνει τώρα την μπάλα για το reload. Έξυπνο φάουλ του Σαρή. Το κάνει χαμηλά πριν γυρίσει ο Πανταζής που είναι πολύ επικίνδυνος στο χαμηλό post. Το ξέρουν αυτό οι retirees. Καραγκούνης πέραντι στον Μέξι, έβγαλε έξω για τον Λουφόπουλο, ο οποίος πιέζεται και θα αναγκαστεί σε λάθος. Αρκετά λάθη από τις δύο ομάδες για την ώρα. Λεξουσάκης με hand-off προσπάθησε να πάρει ο Στόλις, αλλά η πίεση των reload είναι εξαιρετική εκεί. Τώρα Στόλις και τώρα ξανά Λεξουσάκης με mismatch. Αμέσως τον double team των reload. Στόλις, ωραία άμυνα του Ορέστη. Πρώτη πάσα για τον Σαραντόπουλο που έχει φύγει σαΐτα. Φάουλ και βολές. Φάουλ του Μέξι, αν δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο ομαδικό των retirees. Ζευγάρι βολών για τον Παναγιώτη Σαραντόπουλο. Μέσα η πρώτη. 15-17. Μέσα και η δεύτερη. Στον πόντο το μάτς. Στόλις έφυγε προσωρινά τον Λουφόπουλο. Για μέσα για τα screen ο Παντελής. Ο Σαρίς για να βοηθήσει. Διαμέως τέλεσε στη λήξη του χρόνου επίθεσης. Τώρα Ορέστης σε ένα γρήγορο πως παιχνίδι γύρισε εκτός της ισορροπίας, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Κωνσταντίνος Ορέστης να βάλει μπροστά τους reload για πρώτη φορά. 18-17, εκτός αν είχαμε προηγηθεί στο πρώτο λεπτό, δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω πάντως πως είναι το πρώτο της προβάδισμα. Αυτά για τους retirees. Σαρίς τον Πλεξουσάκη. Τώρα Στόλις. Πλεξουσάκης. Σαρίς. Το κακές προϋποθέσεις. Το Μέξις από κάτω το καλάθι. Κερδίσει φάουλ από τον Καραγκούνη νομίζω και θα οδηγηθεί στη γραμμή για δεύτερη φορά.
Την πρώτη ήταν για έμεσο τρίποντο, τώρα είναι για ζευγάρι βολών. Για τους Ιταϊρείς στην πρώτη ευκαιρία ο Μέξης ισοφάρισε στην δεύτερη στο rebound ο Φανταζής. Λουφόπουλος πάρα λίγο να περάσει, έχασε την ισορροπία του για μέος για τον Στόλη. Ήταν ο Μέξης σετ επίδεση Ριταϊρής. Ωραία η πίεση του Ορέστη και το κλέψιμο του Πανταζή. Ο Ορέστης χάνει όμως το καλάθι και δεν το πιστεύει το ίδιος. Παραμένει το 18-18. Διαμέως βγήκε από τα σκριν. Μετά το κόψιμο του Σαρή το έκανε pop-out. Μετά το σκριν στη θέση του Στόλη περνά ο Σκοπελίτης. Λουφόπουλος. Φανταζής για τον Ορέστη. Μπάλα συστημένη στα χέρια του Σαρή. Ακόμη 7 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και ο Σκοπελίτης αφήνει στον Πλεξουσάκη για να οργανώσει. Κατά το screen θα περάσει ο Λουφόπουλος. Σκοπελίτης απέναντι στον Σαραντόπουλο, γύρισε ωραία προς την baseline. Αλλά η reload βγάζει την άμυνα. Ορέστης πρώτος και πάλι στον εφημιασμό. Μένει στον αέρα και ευστοχεί ο Κωνσταντίνος. Κάθε χρόνο και πιο βελτιωμένος ο Ορέστης. Πέρασε από πολλές ομάδες στο μπασκετάκι. Μεταξύ αυτών Σαν Αντώνιο Σμέρφς και η Basket Maniacs. Στην επιλογή στην κορυφή για τον Πλεξουσάκη που πήγε από δεξιά και δίνει ωραία στον Γιαμαίο, εκείνος εκτελεί από πλάγια θέση. Σκοπελίτης τον σταμάτησε ψηλά ο Πανταζής αλλά κράτησε την κατοχή. Πλεξουσάκης κλέβει ο Ορέστης μία ακόμα φορά και θα κερδίσει αντιαθλητικό φάουλ, δύο βολές για τον σκόρερ. Τον reload και συνέχεια κατοχή θα είναι για την ομάδα του. Κύριε Αλφάδη, 22-18. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ο Ορέστης πήγε στον πάγκο να πάρει ανάσες. Έδωσε πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Τα πήγε σπουδαία. Καραγκούνης, Λουφόπουλος, Σαραντόπουλος, Βρέλης και Σούλτης τώρα πεντάδα των γηπεδούχων που θα διευρύνουν κι άλλο το υπέρτις προβάδισμα με καλάθι και φάουλ του Λουφόπουλου. Το σκορ γίνεται 24-18 αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και υπάρχει time out. Επιστροφή 5:49 ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Στο συν 6 reload για πρώτη φορά. Και ο Λουφόπουλος στη γραμμή για μια συμπληρωματική μισοτρίποντο. 25-18, αυτό είναι και το μεγαλύτερο προβάδισμα στο μάτς μέχρι στιγμής. Λεξουσάκης, Μαφιουδάκης, Σαρής, Κοπελίτης και Τσιρίδης, οι 5 του κόουτς Κουσούλη. Μετά ο Σαρής και παίρνει την μπάλα χαμηλά για να παίξει με τον Σούλτη.
Φάλ του Οδυσσέα χαμηλά. Είχα να δώσουν reload που έχουν τρία ομαδικά τώρα. Εκτός και αν δεν έχει περαστεί ακόμη το τέταρτο. Νομίζω όμως τρία είναι. Καλή άμυνα του Σούλτη τώρα πάνω στον Σαρή. Πυροβρέλης που θέλει να τρέξει. Βασικά Σαραντόπουλος είναι, δεν συγγνώμη. Ο Βρέλης είναι με το 33. Σαν να μοιάζει λίγο το Σκαρί, βασικά μοιάζει. Λεξουσάκης, Μαθιουδάκης, Σταυρωτές, το πέρασμα, το σούτ μετά από τρίπλα και το rebound του Σούλτη. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, το momentum είναι ξεκάθαρα με τη reload που βγάζει υποδειγματικό εφνδιασμό, πλαγιάζει ωραία. Ο Σαραντόπουλος για το τρέιλερ του Σωτηρόπουλου. Από τους Ιταϊρίς Αφραστόχης ο Τσιρίδης. Τα έχω μπλέξει λίγο με τα ονόματα της reload, ζητώ συγγνώμη. Βρέλης από κοντά. Τώρα αστοχή. Ο Σωτηρόπουλος παλεύει, αλλά θα χρεωθεί με βήματα. 27-18 συν 9 για τους γηπεδούχους που έχουν πιάσει πολύ καλή απόδοση στη δεύτερη περίοδο. Και όλα ξεκινούν από την άμυνά τους. Σαν να έχουν κολλήσει λίγο επιθετικά οι retirees. Φάλ του Σωτηρόπουλου τώρα. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό, δεν έχουν άλλο να δώσουν. Ούτε η μεν ούτε η δε. Βολές θα βλέπουμε σε κάθε φάουλ για τα αναπομείνοντα 4 και 16 του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφει ο Δακουτρός για τους γηπεδούχους. Τσιρίδης στο σίδερο, ψηλά ο Σούλτης. Βρέλης έξυπνα πάει να αποστάρει γρήγορα τον Μαθιουδάκη. Πέντε δεύτερα έχουν ακόμη στη διάθεσή τους η reload. Έχουμε πρόβλημα με το 14. Αυτό και ενημερώνει η γραμματεία για τον χρόνο. Σαραντόπουλος, Βρέλης. Από κοντά ψάχνει τον Σούλτη, τον σταμάτησε ο Πλεξουσάκης που τώρα περνά το κέντρο. Σκοπελίτης. Νομίζω ότι σκέφτηκε να σταρ για τρεις, πήγε μέσα εν τέλει και παίρνει το φάουλ του Βρέλη. Πολλές τα εκτελέσει ο Σπύρος Τσιρίδης. Ο Σπύρος που φλέρταρε με το WW την περασμένη αγωνιστική, είχε 13 πόντους και 9 rebound. Ενώ μάλιστα είχε 2 στα 2 shoot πίσω από 6.75. Οι δύο βολές του Σκοπελίτη δίνουν μια ανάσα στους retirees που είχαν ώρα να σκοράρουν. Και τώρα φτάνουν και εκείνοι τους 20 πόντους, 27-20 το σκορ. Δακουτρός, Σούλτης για 3. Και rebound του Τσιρίδη. Λεξουσάκης, πέναντι στον Δακουτρό. Επιθετικό για τους retirees. Ωραία, ο Πλεξουσάκης κάτω από το καλάθι, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Εδώ ένα εύκολο καλάθι χάνεται για τους retirees. Πιέζει εξαιρετικά ο Τσιρίδης, αλλά η μπάλα έχει βρει στη sideline μετά από δική του παρέμβαση. Περίμενε.
Σωτηρόπουλου που απορεί. 3 λεπτά ακριβώς για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Το συν 7 παραμένει για τη reload. Στόλις για 3. Δεν ήταν καλό το σουτ του Χάρη. Αλλαγή ζητά ο Σκλαβενίτης για να μπει στο μάτσο Τριχιάς αντί του Σωτηρόπουλου. Χαμηλώνει κάπως το σχήμα τώρα η γηπεδούχος ομάδα. Το παιχνίδι θα διακοπεί για λίγο. Πλεξουσάξη εκεί έβαλε την τάπα στη θέση της. Τριχιάς και τον Δακουτρό που βγήκε από τα σκριν. Ο Βρέλης σε μισμάτς, παίρνει ωραία τη λόμπα, σπάει τη μέση του. Αλλά χάνει το καλάθι ο Σκοπελίτης στο rebound και τώρα Στόλης. Ωραία, είδε την κίνηση του Τσιρίδη, αλλά η reload ήταν συγκεντρωμένη στα αμυντικά της καθήκοντα και έκλεψε ξανά την μπαλά. Δακουτρός έχει πάσα στη weak side, κλείστηκε. Βρέλης, Τριχιάς έχει δει τον Σαραντόπουλο, έγινε όμως το λάθος. Τσιρίδης θα τιμωρεί στο δεύτερο χρόνο. Ξανά ο Μαθηδάκης που διορθώνει το χαμένο του lay-up. 27-22, time-out τον reload. Θα λέμε σε λίγο. Επιστροφή για το τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Σούλτης, Δακουτρός, Βρέλης, Τριχιάς και ο Πιέρος Γκουρνάς που επέστρεψε στην πεντάδα των γηπεδούχων και υποδέχεται υποδειγματικά την πάσα του Τριχιά. 29-22, ωραία στοχευμένη επίθεση της reload. Μαθιουδάκης, Πλεξουσάκης, Στόλης, Τσιρίδης και Σκοπελίτης, υπεδετικό της Κουσούλη. Μάζεται και αμέσως να περάσει στην πρώτη διακοπή. Τσιρίδης, πιέζει ο Δακουτρός τον Στόλη. Στόλης, σταυρωτές, ωραία πάσα, τελειώνει τη φάση ο Μαθιουδάκης, υπέροχη συνεργασία. 29-24, απαντούν οι Ριταϊρίς. 1 και 10 ακόμα, όλα τα φάουλ οδηγούν στην γραμμή, θυμίζω. Τριχιάς για τον Βρέλη. Την οστοκυμάζει από μακριά, εύκολο rebound του Στόλη που τσέκαρε για μακρινές πάσες. Σκοπελίτης νιώθει καλά και εκτελεί για 3 και δικαιώνεται. Κώστας Σκοπελίτης. 29-27, οι Ριταϊρίς επιστρέφουν από το μείον 9. Μέσα σε λιγότερο από ένα τρίλεπτο, Τριχιάς, πάρα πολύ ωραία πέρασε. Και βάλε ξανά μπροστά τη reload με 4, 30 δεύτερα ακόμα. Λογικά πάμε σε παιχνίδι δύο κατοχών, αν δεν επιτεθούν πολύ γρήγορα οι Ριταϊρίς. Τρίποντο του Μαθιουδάκη, ψηλά ο Γουρνάς. Και τώρα 18 δεύτερα όλα για την ομάδα του Σκλαβενίτη. Μπάλα στα χέρια του Τριχιά. Σκοπελίτης εμποδίζει τον Γκουρνά από το να βάζει το screen. Και κλέβει ο Πλεξουσάκης, αλλά δεν θα προλάβει να πετάξει την μπάλα εντός χρόνου. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου, reload 31, Ριταϊρίς 27. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Μαζαράκι. Θυμίζω είναι η τέταρτη αγωνιστική για την Elite League by Betson. Αμφότερες οι ομάδες με ρεκόρ 2-1 ισοβαθμούν στους 5 βαθμούς. Με Λουφόπουλο, Τριχιά, Γουρνά, Καραγκούνι και Δακουτρό η reload από την άλλη πλευρά. Είναι ο Στόλης, ο Γιαμαίος, ο Σκοπελίτης, ο Μέξης και ο Μαθιουδάκης. Ωραίο πρωτεμήχρονο. Και οι δύο ομάδες είχαν τα καλά τους διαστήματα. Καλύτερα ξεκίνησε το μάτς οι Ριταϊρίς. Στη συνέχεια οι Ριλόντι είχαν για να
μεγάλο διάστημα το momentum με συνεχόμενες καλές άμυνες και πόντους στο transition. Διάταξη box ζητά ο Τριχιάς που θα επαναφέρει από τη sideline. Θα συντρώσει για τα screen. Και πάσα ωραία στον Γουρνά που θέλει να παίξει με τον Μέξι. Φαουλ χαμηλά λέει ο ρέφερι. Ενώ αυτό πρέπει να είναι το τρίτο φάουλ του Μέξι, που αμέσως θα γίνει αλλαγή για να πάει στον πάγκο στη θέση του ο Σαρίς. Ο Σαρίς που πάει στο μαρκάρισμα του Γουρνά. Λογικά οι Reload θα προσπαθήσουν να βάλουν την μπάλα εκεί. Πραγματί. Γουρνάς αμέσως στο double team. Πάσαρε για τον Καραγκούνι, έγινε το λάθος. Πυροστόλης. Γυρίσει γρήγορα η Reload, Σκοπελίτης. Ξανά στον Στόλη. Σαρίς. Δεν πέρασε πάσα. Τα πολλά χέρια εκεί τον Reload. Θέλησαν μία ακόμα κατοχή. Γουρνάς, να προς την baseline, δίνει ωραία στον Τριχιά που εκτελεί από τη γωνία. Νέο rebound, νέα ευκαιρία, με καλάθι. Πρώτο στο δεύτερο εμίχρονο, συν 6 για την παρέα του Σκλαβενίτη, 33-27. Γιαμαίος, Σαρίς, αδύναμο το σούτο, Γιαμαίος, μάνα από the layup, θα πετύχει το maximum. Καλάθι και φάουλ δηλαδή. Μου είχε λείψει πολύ να περιγράφω παιχνίδια Elite. Είχα πολύ καιρό. Αλλά δυστυχώς παίζουν μόνο Δευτέρα Τρίτη. Οπότε σπάνια τους πετυχαίνω. Ψηλά ο Καραγκούνης, κατεβάζει το rebound. 33-29 το σκορ. Τριχιάς στον Τακουτρό. Ο Λεωνίδας εξετάζει τις επιλογές του, δίνει στον Λουφόπουλο. Side pick and roll με τον Γουρνά που ρολάρει ωραία και παίρνει την μπάλα. Ήρθε η βοήθεια από τη weak side του Μαθιουδάκη. Οι Reload ανανέωσαν. Σου του Λουφόπουλου δεν είναι καθόλου καλό. Και τώρα τρέχει ο Μαθιουδάκης. Στόλης. Πάσα για τον Γιαμαίο που περιμένει και πυρπολεί από τα 6.75. Μαρίνος Γιαμαίος, η assist του Σαρί. Γύρισε γρήγορα την μπάλα στον ελεύθερο παίκτη. 33-32 και κλέψιμο του Γιαμαίου. Έρχεται και ο Στόλης από τον κεντρικό διάδρομο για να του επιστρέψει την μπάλα. Χάνει όμως το καλάθι ο Μαρίνος. Λουφόπουλος για 2. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μάχη για το rebound, το παίρνει ο Σαρίς. Και τώρα οι Ριταϊρίς έχουν την ευκαιρία ξανά να περάσουν μπροστά. Σκοπελίτης, από μέση απόσταση. Μπαλά εκτός από το χέρι του Μαθιουδάκη, λέει ο ρέφερι που ήταν μπροστά στη φάση. 7 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο, 33-32 το σκορ. Ένα φάουλ reload, 2 οι Ριταϊρίς που πιέζουν. Αλλά έχει βρει στο πόδι του Στόλη. Έτσι οι Reload έχουν ολόκληρη επίθεση 24 δευτερολέπτων. Τριχιάς. Τακουτρός. Ένα στον Σκοπελίτη που έπαιξε καλή άμυνα. Και ανάγκη στον Τακουτρό σε μια δύσκολη προσπάθεια με ένα φλότερ από τα 4-5 μέτρα. Φάουλ του Δακοντρού τώρα. Δεύτερο και για τους Reload. Στόλης. Σκοπελίτης για 2. Στο στόχο. Assist του Στόλη, προβάδισμα για τους Ριταϊρείς, 33-34.
τα κουτρέ του βγαίνει από το σκριν του Γκουρνάου, τριχιά Ζέρης, κάνει την πάσα. Κάνει λάθος στη συνέχεια, τώρα είναι έξαλλος με την κίνηση των συμπαικτών του στη Weakside. Ριταϊρίζει με Σκοπελίτη να δίνει στον Σαρή, κοβεί ωραία, αλλά δεν παίρνει την μπάλα. Διαμέως. Λόμπα, Μαθουδάκης, δεύτερο και ο Δακουτρός εκεί να βοηθήσει. Παραμένει το 33-34. Λουφόπουλος από την αντίθετη πλευρά του screen. Στέκεται και σουτάρει για 2. Δεν τα έχει πάει καλά επιθετικά σήμερα. Ο Λουφόπουλος που έκανε νόημα στον πάγκο για αλλαγή. Ο Βρέλης έχει πάρει θέση να περάσει το μάτς. Στόλης. Σκοπελίτης. Μαχιουτακής. 3 δευτερόλεπτα ακόμα για Μέο. 33-37 και αμέσως το time out από τους reload που βλέπουν το match να μην πάει καλά στο τελευταίο λεπτό. Στρόφισε λίγο. Εδώ είμαστε. Έπειτα από ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του coach Κουσούλη φαίνεται να έχει τον έλεγχο αυτή τη στιγμή. Για τους reload επιστρέφει στην πεντάδα τους ο Ρέστης. Έχει αγωνιστεί από το πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ καλός. Για στο διάστημα έπαιξε και εδώ δίνει τη λύση στην πρώτη του ευκαιρία. 36-37 από τον μεγάλο Κωνσταντίνο Ρέστη. Μεγάλος παικτικά, όχι ηλικιακά Αγώστα. Διαμέως, εξαιρετική πάσα για τον Ψαρή, βοήθεια από τη Weakside όμως. Λέγεται Βασίλης Βρέλης και κλείνει το γενικό για λίγο. 36-37 και επαναφορά για 7 δεύτερα για τους Ριταϊρίς. Στόλης θα επαναφέρει. Μπάλα με ρίσκο έφτασε στον Σκοπελίτη. Σαρίς η προσποίηση. Κάουτ για τον Διαμέο που με μια προσποίηση αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Αλλά βρίσκει σίδερο από μακριά. Φάουλ του Στόλη τώρα για να μην τρέξει γρήγορα η αντίπαλη ομάδα. Καλό φάουλ είναι αυτό. Σιωτηρόπουλος για 2. Το rebound από τον Στόλη. Σκοπελίτης. Φάουλ του Βρέλη. Αυτό είναι το τρίτο μαδικό για τους reload. 3 έχουν και οι Ριταϊρίς. 4-10 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σκοπελίτης. Διαμέως που βγαίνει από τα screen. Πάνω του Ορέστης τώρα. Διαμέως. Screen του Σαρή. Διαμέως βρήκε ένα δευτερόλεπτο να εκτελέσει και εκτέλεσε αλλά άστοχα. Σαρής για 3. Νέο rebound του Στόλη. Τρίτη συνεχόμενη επίθεση για τους Ριταϊρίς. Σκοπελίτης. Δεν υπήρχε καλή συνεννόηση εκεί με τον Πλεξουσάκη και ο Ρέστης έχει φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Το καλάθι δεν θα μπει αλλά θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Τίμος ο Τσιρίδης να μπει στο μάτς στη θέση του Πλεξουσάκη, όχι του Στόλη. Ιδιαιτικός. Ο Ρέστης συνεχίζει την πολύ καλή του εμφάνιση. Μπροστά η reload, 38-37. Τσιρίδης αποφεύγει την παγίδα με πάσα στον Σαρή. Τώρα Πλεξουσάκης. Τσιρίδης. Τσιρίδης Σιδηρόπουλος. Τσιρίδης για 2 είναι το σουτ. Τρέχει και μαζεύει ο ίδιος. Πλεξουσάκης, Σαρής, Γιαμέος. Σκοπελίτης. Την baseline θέλει να περάσει. Ωραία η προσποίηση, τον σταματά ψηλά.
Ο Τριχιάς νομίζω. Βρέλης. Μπάλα εκτός από τα χέρια πιανού. Για reload λέει. Ο ρεφερί. Επανέφερε και πήρε γρήγορα την μπάλα. Τριχιάς είναι σου τριών πόντων, αλλά είναι πολύ άτυχος εδώ ο παίκτης στον reload. Ο 38-37 παραμένει. Για μέος. Σκοπελίτης. Για μέος αμέσως για τρεις. Το βάζει ο Μαρίνος. Μεγάλο καλάθι, 38-40. Από τον πιο αξιόπιστο σουτέρ των Ριταϊρίς. Πυρόπουλος κερδίζει φάουλ χαμηλά από τον Πλετσουσάκη. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό των Ριταϊρίς που δεν έχουν να δώσουν. Όχι, πέμπτο είναι. Πολλές έχουμε. Στη θέση του Σκοπελίτη επιστρέφει ο Μαθιουδάκης. Με Μαθιουδάκη, Πλετσουσάκη, Γιαμαίο. Ψαρί και Τσιρίδη τώρα η Ριταϊρίς, από την άλλη είναι ο Τουρχιάς, ο Ρέστης, ο Βρέλης, ο Γουρνάς και ο Σωτηρόπουλος. Μέσα και η δεύτερη. Ισοπαλία στους 40 πόντους, 2 και 10 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Το ντέρμπι συνεχίζεται στο Μαζαράκι. Ακατάλληλο για στοιχηματισμό. Παραφορά με τον Τσιρίδη, οι reload δεν έχουν φάουλ να δώσουν. Καλή αντιμετώπιση στα screen εκεί από τους γηπεδούχους. Γιαμαίος, τι κάνει ο Μαρίνος, 40-42. Πάρει από το χέρι τους Ριταϊρίς τις τελευταίες φάσεις. Νέο φάουλ τώρα των φιλοξενούμενων, νέος βολές για την ομάδα του Φιλαβενίτη με τον Γουρνά αυτή τη φορά. Του Τριχιά μπαίνει ο Σαραντόπουλος. Μέσα η πρώτη βολή του ψηλού. Κανοποιητικό το ποσοστό και των δύο ομάδων από τη γραμμή των 4,5 μέτρων. Αλλαγή στη front line για τη reload. Στη θέση του Γουρνά στρίφω Πανταζής. Τσιρίδης, Λεξουσάκης, Γιαμαίος. Πέφτοντας εκεί χρεώθηκε με φάουλ. Σαραντόπουλος. Βόλες για τον Γιαμαίο. Δεύτερη 42-43, 90 δεύτερα. Απομένουν ακόμη στην τρίτη περίοδο. Κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης τώρα. Να δούμε με τι δεδομένα θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες στην τέταρτη περίοδο. Εδώ μια προσωπική ενέργεια εξαιρετική από τον Χρήστο Σωτηρόπουλο.
Μία ακόμα εναλλαγή στο προβάδισμα, 44-43 και Τσιρίδης απέναντι στον Ορέστη. Κλέβουν οι reload. Ορέστης μετά την πάσα του Βρέλη έχει επιλογή τον Σωτηρόπουλο που βάζει δύο ακόμα πόντους, 46-43. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, laser πάσα του Τσιρίδη, παρεμβάλλεται ο Ορέστης. Αναθάρισε ο πάγκος των γηπεδούχων μετά τις δύο πολύ καλές τελευταίες φάσεις για εκείνους. Κυρίδης επανέφερε. Καλή άμυνα του Σαραντόπουλου, έφυγε και πάλι ο Ρέστης. Στο πλάγιο τον Βρέλη που πάτησε γερά και τέλειωσε τη φάση. 48-43, ένα ξέσπασμα. Τον reload στο φινάλε της τρίτης περιόδου έχει δώσει προβάδισμα με 5. Για να δούμε αν θα αντιδράσουν πριν καν ξεκινήσει η τετάρτη περίοδος. Η retirees για μέος από μακριά, 48-46. Τρομερός και απόψε ο Μαρίνος Γιαμαίος. Βάζει το ένα καλάθι πίσω από το άλλο. Και εδώ δίνει μεγάλη ανάσα στην ομάδα του που έβλεπε τους reloads ικανούς να ξεφύγουν κι άλλο. Ο Ρέστης εδώ θα αστοχίσει. Λεξουσάκης. 5 δεύτερα ακόμη, ωραία πάσα, Σαρίς. Μαθιουδάκης, φαουλ χαμηλά, όχι, παράβαση 3 δευτερολέπτων και 1 δευτερόλεπτο για τους reload, να δούμε αν προλαβαίνουν να βγάλουν ένα σούτ μεγάλες προϋποθέσεις. Ο Βρέλης πάει στην επαναφορά. Ο Σωτηρόπουλος θα πετάξει την μπάλα, τον έκοψε ο Τσιρίδης. Φινάλε τρίτης περίοδου, 48-46, συν 2 για reload. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στο Μαζαράκι. Μπορεί και όχι, μπορεί να έχουμε και παράταση. Πρώτη κατοχή για τους ριταερείς με Τσιρίδης, Κοπελίτη, Μαθιουδάκη, Μέξη που επιστρέφει με 3 φάουλ και στόλι. Τσιρίδης ωραία σκαστή πάσα για τον Μαθιουδάκη που κόβει ωραία προς το καλάθι και σκοράρει για να ισοφαρίσει και το μάτι στους 48 πόντους. Από την άλλη πλευρά Βρέλης και Πανταζή στη frontline για τους reload και η τριάδα της περιφέρειας με Σωτηρόπουλο, Ρέστη και Σαραντόπουλο. Ένα καλό τώρα το shoot, παίρνει ο Μέξης και φεύγει γρήγορα στο transition. Καλή άμυνα του Σαραντόπουλου, ο Μέξης πεσμένος στο παρκέ βρίσκει τη λύση και κερδίζει και φάουλ μάλιστα. Τρίτο φάουλ τώρα του Σαραντόπουλου αν άκουσα καλά την γραμματεία. Παραφορά ο Στόλης, Κοπελίτης, Τσιρίδης, πάντα πάνω του Ορέστης. Σταυρωτές του Τσιρίδη, πέφτοντας ο Ορέστης, μπλοντζόν, εντυπωσιακό εκεί από τον Κωνσταντίνο που κερδίζει για το χειροκρότημα του πάγκου. Κατοχή θα μείνει στην διάθεση των retirees για 8 ακόμη δευτερόλεπτα. Του Μαθιουδάκη φέρνει αλλαγές, η μπάλα ξανά στον Στόλη με 3 δευτερόλεπτα, 2. Ο Σωτηρόπουλος εδώ πρέπει να λύσει την προσπάθειά του και η πάσα του Σαραντόπουλου δεν είναι καλή, δίνει έξτρα κατοχή στους τριταερείς. Μέξης, Κοπελίτης, τώρα δίνει στον Στόλη που είναι ελεύθερος και εκτελεί από 45, αλλά αστοχή. Rebound του Βρέλη. Ορέστης στην του Βρέλη και η μπάλα από εκείνον θα βγει εκτός. Δεν βγήκε εδώ η φάση για τους reload, μάλλον ούτε για τους reload.
48-48 παραμένει. Μαθιουδάκης. Ωραίο καλάθι. Κανείς δεν βρέθηκε εκεί να τον σταματήσει. 48-50. Και 8,5 λεπτά ακόμη. Μπάλα φτάνει στον Βρέλη που πιάνει δουλειά στο χαμηλό post. Θέλει να νικήσει τον Σκοπελίτη. Έκλεισε και δεύτερος παίκτης πάνω του. Το τρέιλερ από το κεντρικό διάδρομο. Άστοχος όμως ο Σαραντόπουλος. Πάλεψε ο Πανταζής. Και η κατοχή είναι για τους Reload. Σωτηρόπουλος επανέφερε. Βρέλης για τρεις. Λάω Μέξης. Τόλης. Ταλαιπωρεί την αντίπαλη άμυνα. Φαουλ χαμηλά λέει ο ρέφερι του Σωτηρόπουλου που είναι τέταρτο. Θα πάει αμέσως στον πάγκο. Επιστρέφει ο Τριχιάς. Δεύτερο μαδικό τον Reload. Στην τέταρτη περίοδο χωρίς φαουλ μέχρι στιγμής. Οι Ριταϊρίς που επιτίθενται με τον Σκοπελίτη τώρα. Καλάθι και φάουλ, όχι βήματα. Ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Σκοπελίτης, τον βλέπετε αριστερά στο βάθος. Σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Και δεν είναι από ό,τι φαίνεται. Κρατάει όμως το χέρι του, του δίνει και φακός επαφής ίσως. Ναι, αυτό ακριβώς έχει γίνει. Σκοπελίτης θα πάει λοιπόν στο μπάνιο και λογικά θα επιστρέψει λίγο. 48-50 το σκόρι, μπάλα στους Reload. Τσιρίδης τώρα χρεώνεται με φάουλ αφού βρέθηκε σε μισμάτς εκεί με τον Βρέλη. Πρώτο λοιπόν και για τους Ριταϊρείς. Και νέα 14 επίθεση για την ομάδα της Κλαβενίτη. Τριχιάς δεν βιάστηκε. Άρα λίγο το λάθος, διορθώνει ο Ορέστης. Και εκτελεί από τα 10. Αλλά στοχή ο Κωνσταντίνος. Τσιρίδης. Στόλης. Μαθιουδάκης, οργανωμένη επίθεση των Ριταϊρείς με ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Γιαμαίος η προσποίηση. Πιέζει ο Βρέλης. Βρήκε τη λύση ο Γιαμαίος και ο Μαθιουδάκης αστοχή για να μαζέψει ο Πανταζής και να φύγουν ξανά οι Reload στο transition. Τριχιάς, ωραία στη Witchside. Πάσα του Ορέστη για τον Βρέλη. Κράτησε ισορροπία στον αέρα αλλά ζητά φάουλ, δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα. Το μάτς συνεχίζεται, Στόλης. Κολλημένο το σκορ στο 48-50. Λάθος των Ριταϊρείς, τώρα πάμε σε time out. Δακουτρός Ορέστης, Σαραντόπουλος Τριχιάς και Πανταζής για Reload. Τσιρίδης για Μέος, Μέξης, Μαθιουδάκης και Στόλης για Ριταϊρείς. 6,5 λεπτά για το φινάλε. Τριχιάς βρίσκει διάδρομο. Αλλά στο χ, rebound του Μέξη. Στόλης. Καλέξο, Μέξης έχει πατήσει την sideline. Κρίμα γιατί συνέχεια βάλε εκπληκτικό τρίποντο. Δακουτρός. Βάζει την μπάλα χαμηλά στον Πανταζή. Απέναντι μόνο στο Σαραντόπουλος, Δακουτρός. Θα εκτελέσει για τρεις τελικά ο Λεωνίδας στο rebound του Τσιρίδη. Οι ομάδες έχουν κολλήσει επιθετικά στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Τσιρίδης πάει εδώ να δώσει τη λύση. Πέρασε κάτω από τα υψωμένα χέρια του Πανταζή. Αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Τριχιάς, θέλει να πιάσει τον ύπνο, την αντίπαλη άμυνα και τα καταφέρε περίφημα. 50 όλα. Στόλης, σκαστή πάσα. Κλέβουν οι Reload. Κακουτρός, πάρα ξανά χαμηλά στον Πανταζή.
Θέλει να παίξει με τον Μέξι τώρα. Κακουτρός. Εδώ θα μπορούσε να ξαναεκτελέσει για τρεις. Επιχείρησε να πάει κοντά στο καλάθι και δικαιώνεται αφού κερδίζει φάουλ. Για βολές έχω την εντύπωση. Ναι. Θα σκαλέσει όμως time out το πάγκος των Retirees. Επιστροφή στο Μαζαράκι, εδώ που ο Δακουτρός έχει πάρει θέση για να εκτελέσει το ζευγάρι των βολών. Δακουτρός, Τριχιάς, Πανταζής, Σαραντόπουλος και Ορέστης. Με την ομάδα του Σκλαβενίτη. Τσιρίδης, Μέξης, Σκοπελίτης, Γιαμαίος και Στόλης για Ριταρίς. Δεύτερη χάθηκε, το rebound αμυντικό. Και μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Με το σκορ στο 51-50. Στόλης κρίνει επιλογή, πήγε αριστερά και εκτέλεσε για δύο, αλλά στόχησε ο ίδιος το rebound. Προστάρει τον Τριχιά, όχι, θα πασάρει στον Τσιρίδη και αυτός θα εκτελέσει υπό πίεση για τρεις. Πανταζής είναι εκεί. Δακουτρός. Σαραντόπουλος, υπάρχει φάουλ του Μέξι και είναι το τέταρτο νομίζω. Ναι. Μέξις κοιτά προς τον Πάγκο. Πάγκος κοιτά προς τον Μέξι. Δεν θα γίνει αλλαγή ακόμα. Τριχιάς θα επαναφέρει. Πάσα με ρίσκο, περνά. Αν κοιτούσε ο Γιαμέρος την μπάλα, είχε κλέψει εδώ. Ορισμένο φάουλ. Μπάλα δείχνει ο Γιαμέος. Χέρι δείχνει ο διαιτητής. Τέταρτο ομαδικό για τους Retirees. Αυτό είναι που έχει την πραγματική σημασία. Βολές θα εκτελούν οι reload σε κάθε φάση, σε κάθε φάουλ που κερδίζουν. Στα εναπομείναντα 4 και 37. Δύο βολές τώρα για τον Σαραντόπουλο. Στο στόχο η πρώτη, 52-50. Μέσα και η δεύτερη. Συν 3 για reload, για να δούμε. Στόλης. Είπαμε, μάτσα κατάλληλο για προβλέψεις. Τσιρίδης για τα screen. Ωραίο το Σαδάμου. Σκοπελίτης, ωραία θα βρεθεί. Και φάουλ χαμηλά στην προσπάθεια. Δύο βολές λέει ο ρέφερι. Κωνσταντίνος Κοβελίτης, 53-52. Τριχιάς. Δακουτρός βγαίνει από το σκηνή του Πανταζή που ήταν καλό και του δίνει ελεύθερο τρίποντο και εκείνος ευστοχή. Μέτρη του είδους ο Λεωνίδας Δακουτρός. 56-52, 4 λεπτά ακόμη. Στόλης, Σκοπελίτης. Τελεί για δύο, πολύ δύσκολο καλάθι από τον Χάρη Στόλη που εδώ νικά τον Τριχιά στην προσωπική του μονομαχία. Διαφορά στους δύο, 56-54. Σε σετ επίθεση και reload Τριχιάς. Βρέθηκε ελεύθερος και εκτέλεσε για τρεις και στόχισε. Μεγάλο τρίποντο, πανηγυρίζει ο Ρέστης, 59-54. Στόλης, Τσιρίδης, που δίνει ελεύθερο σουτ. Ο Δακουτρός και δεν το πληρώνει. Μέξης ανανέωσε το χρόνο της επίδεσης. Μόνος του ο Σκοπελίτης από κάτω. Σίγα μη το χάνε. 59-56, μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο.
choice με τον Dakutro, πάνε η reload. Ο Τριχιάς έχασε για λίγο την ισορροπία του και χρεώθηκε με βήματα. Επιστρέφει ο Γουρνάς αντί του Πανταζή και ο Μαθιουδάκης αντί του Τσιρίδη για reload και ριταϊρίζα αντίστοιχα. Διαμέως για την ατομική προσπάθεια, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Τώρα Μαθιουδάκης πιέζει ο Ρέστης. Μαθιουδάκης, Σκοπελίτης έναντι ο Μέξης, βρέθηκε λίγο μόνος του. Σκοπελίτης το χάνει. Ο Κουρνάς κατεβάζει το αμυντικό rebound. 2 και 10 ακόμα το μάτς στην κόψη του ξηραφιού τώρα. Κάθε φάση μετράει εδώ. Μπάλα χαμηλά στον Γουρνά. Τος απέναντι στον Μέξη, δεν θα τον νικήσει. Rebound για τον παίκτη των Retirees που φεύγει γρήγορα στο transition. Μέξης, στήθηκε ο Ρέστης. Δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Ο Μέξης αστοχεί και σε δεύτερο χρόνο, αλλά ξαναπαίρνει και βγάζει έξω για τον Σκοπελίτη. Αυτό είναι πέναλτι, το βάζει ο Κώστας. 59 όλα και 105 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Θέλετε να έχουμε παράταση? Αρκετά πιθανό. Νομίζω οι ριταρείς δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Οι reload έχουν ένα. Τριχιάς για δύο μετά από τρίπλα. Νέο μεγάλο καλάθι του Θανάση Τριχιά. 61-59. Μάλλα σγίζει τόνους τώρα. Στόλης. Διαμέως. Μέξης γύρισε γρήγορα προς το καλάθι. Αντιαθλητικό φάουλ δείχνει ο ρέφερη. Το χρεώνε το Γουρνάς. 23 αντιαθλητικό φάουλ. Να γίνει αλλαγή. Ζευγάρι βολών για τον Μέξη και κατοχή για τους Retirees σε μια φάση. Που μπορεί να σημαίνει πολλά για τον τελικό νικητή. Πάντως σχεδόν κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Ξεχρεμότατος ο Μέξης. Κάνει το καθήκον του από τη γραμμή και ισοφαρίζει το μάτς στους 61 πόντους. Τώρα όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. 73 δευτερόλεπτα ακόμη για το φινάλι. Μπάλα στα χέρια του Σκοπελίτη. Διαμέως θέλει να βγει από τα σκριν. Μπάλα στον Στόλι όμως. Αλλαγές από τους reload. Μέξης ελεύθερος για δύο. Το χάσε, rebound του Σαραντόπουλου. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό, 61 όλα. Τώρα θα μιλήσουν οι μεγάλες προσωπικότητες. Δακουτρός περνά την μπάλα χαμηλά. Γουρνάς απέναντι στο Μέξη. Δακουτρός είναι η ώρα του. Αστόχησε ο Λεωνίδας από μακριά. Παίρνει ο Στόλης. Όχι φάουλ, φωνάζει ο Σκλαβενίδης από τον πάγκο. 40 δεύτερα ακόμα. Μάτσε μια λεπτή κλωστή. Διαμέως με backstep. Αστοχή ο Μαρίνος. Τρέχει και ανανεώνει ο Μέξης. Είναι μεγάλο rebound αυτό. Μέξης πήγε κοντά στο καλάθι, το χάσε Σαραντόπουλος και τώρα τελευταία επίθεση για τους reload που δεν πρέπει να βιαστούν. 16 δευτερόλεπτα ακόμα, Τριχιάς. Η reload, η παράταση. Τριχιάς, ησυχία τώρα στο Μαζαράκι. Τριχιάς, σκριν του Γουρνά. Εκτέλεσε με το φλότερο Γουρνάς, αστόχησε. Το ριμπάνα τον Δακουτρό που εκτελεί στη λήξη και αστοχή. Πάμε σε έξτρα πεντάλεπτο. Παράταση στην αγωνία στο Μαζαράκι. Πρώτη κατοχή του έξτρα πενταλέπτου για τους reload. Με Σωτηρόπουλο, ο οποίος νομίζω παίζει με 4 φάουλ. Με 4 και ο Μέξης από την άλλη πλευρά. Με Σωτηρόπουλο λοιπόν, Τριχιά, Βρέλη, Γουρνά και ο Ρέστη που βγαίνει από τα σκρίνη και εκτελεί από τη γωνία. Το rebound του Μέξη. Μέξης, Μαθιουδάκης, Μαρίνος Γαμαίος, ο Σκοπελίτης και ο Στόλης για τους retirees.
Κάποια ομάδα θα φύγει από το Περιστέρι με 3-1 ρεκόρ και κάποια άλλη με 2-2. Ο Σκοπελίτης βάζει καλάθι και κοιτάμε νόημα προς τον Πάγκο, 61-63. Νομίζω και οι δύο ομάδες είναι στο 2-1 ρεκόρ, προέρχονται αμφότερες από μεγάλες νίκες. 59-76 η Reload την Deportivo, 79-61 η Retirees τους Στιφάδο. Τρίποντα από τη γωνία, Μαθιουδάκης αστοχή, εύκολα ο Γουρνάς. Έτοιμος ο Λουφόπουλος να περάσει το μάτια του Reload. Σωτηρόπουλος, Γουρνάς. Εύκολα τελειώνει τη φάση εκεί ο Μέξης. Δεν πολύ έπαιξε άμυνα. Νομίζω αγωνίζεται με 4 φάουλ. 63 όλα. Στολής για τον Μαθιουδάκη που είχε πάρει θέση για να παίξει με τον Τριχιά. Εκτελεί για 2 αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Νέο rebound του υψηλόσωμου Γουρνά. Και τώρα Σωτηρόπουλος. Αλλά εκτός για τους Retirees. Λουφόπουλος αντί του Τριχιά, αλλαγή στη θέση του point guard για τους συμπεδούχους. Στη θέση του Μαθιουδάκη μπήκε ο Πλεξουσάκης που έχει τώρα την μπάλα. Πλεξουσάκης, ωραία, θα φτάσει η μπάλα στη weak side. Ο Μέξης έκανε μια βόλτα από την baseline. Βραστόλης με ωραία ραχεία. Σκοπελίτης μετά από τρίπλα για 2 και απέναντι σε 4 εψωμένα χέρια είχε πολύ δύσκολο έργο. Τρία λεπτά ακόμη. Λουφόπουλος για 2 μετά το screen του Γουρνά που ανανεώνει την επίθεση αλλά στοχή από κοντά. Λουφόπουλος έβγαλε έξω. Συνεχίζει την πολιορκία των Reload, Βρέλης για 2. 65-63. Όλα τα λεφτά για αντίδραση του Ορέστη. Στόλης, καστή πάσα ίσως να μην την περίμενε εκεί ο Μέξης. Είναι καλή πάντως η έμπνευση του Στόλη εδώ. 2-28 ακόμα. Θυμίζω όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Πολλές νομίζω δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής την παράταση πάντως. Σωτηρόπουλος με screen επιλογή στην κορυφή. Έδωσε τον Ορέστη και αυτός για τον Γουρνά που θέλει να αποστάρει τον Μέξη αμέσως στο double team. Λουφόπουλος από τη weak side για 2. 67-63 συν 4 για τους Reload. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο και οι Retirees πρέπει να αντιδράσουν τώρα. Σκοπελίτης για Μέος για 3 από τα 7. Δεν ήταν καλό το σούτ του Μαρίνου. Ο Γουρνάς σε άλλο ένα rebound. Και νέος εφημιασμός 3-3. Σωτηρόπουλος, φάουλ του Γιαμέου, βολές για τον παίκτη των γηπεδούχων που αν βάλει και τις δύο είναι σημαντικότατο προβάδισμα στους Reload. Έστρεψε ο Τσιρίδης αντί του Στόλη και ο Μαθιουδάκης στη θέση του Γιαμέου. Σε πρώτη βολή 106 δευτερόλεπτα για το φινάλε και της παράτασης και το σκορ μένει 67-63. Στόλης, κρίσιμη επίθεση για τους Retirees που θα πρέπει να σκοράρουν εδώ αν θέλουν να διεκδικήσουν για τα καλά το μάτς. Τσιρίδης και στήριγμα στον Στόλη. Αυτός ψάχνει χώρο για drive, βγάζει πάσα πίσω από την πλάτη αλλά ο Τσιρίδης δεν την περιμένει. Η κλειστή άμυνα των Reload εκεί έχει την απάντηση. Κάτι λέει τώρα και ο Πανταζής στον Σκλαβενίδη. Oh.
Λουφόπουλος θα πάρει με hand-off. Λουφόπουλος, Βρέλης. Με υπομονή, reload, δεν έχουν κανένα λόγο να βιαστούν τώρα. Τρίποντο του Λουφόπουλου που σφραγίζει την νίκη για τους γηπεδούχους εκτός συγκλονιστικού Αμπρόπτου. 70-63, τελευταίο λεπτό, Τσιρίδης. Ένα μεγάλο σουτ που θα αναπτερώσει το ηθικό των Ριταϊρίζ. Θέλουν τώρα οι φιλοξενούμενοι, αλλά κάνουν λάθος την επίθεσή τους. Οι reload θα παίξουν με το χρονόμετρο. Όχι, έψαξαν μια πολύ μακρινή πάσα του Λουφόπουλου. Μεγάλο ρίσκο. Και δικαιώνεται πάντως ο Λουφόπουλος που χαμογελά στον πάγκο. Καθοριστικός στο φινάλε. Στέλνεις Λουφόπουλος, ζευγάρι βολών τώρα για τον Κωνσταντίνο Ρέστη. Μέσα η πρώτη βολή, 71-63, συν 8. Μέσα και η δεύτερη, πώς να γυρίσει τώρα αυτό το μάτς. Συν 9 η reload. Και επιστρέφει ο Τριχιάς αντί του Ρέστη που δίνει τα χέρια σε όλο τον πάγκο της ομάδας του. Τσιρίδης, ένα γρήγορο καλάθι, λογικά θα ψάξουν οι Ριταϊρίζ. Μέξης, Τσιρίδης για 2, υποπίεση. Καλή άμυνα του Λουφόπουλη τώρα. Σωτηρόπουλος άλλαξε κατεύθυνση, έδωσε ωραία στον Τριχιά που ήρθε από το weak side. Διαφορά γίνεται διψήφια πλέον. Τσιρίδης, στόπ του γουρνά, εντυπωσιακό. 26 δεύτερα ακόμη. Δεν πατούν φρένο οι reload που ξέρουν ότι οι διαφορές στο τέλος της σεζόν μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Τώρα ο Σκλαβενίδης κάνει νόημα στον Λουφόπουλο να μην εκδηλώσει την επίθεση. Φινάλε της αναμέτρησης, μεγάλη νίκη για reload που ανεβαίνει στο 3-1. 74-63 το τελικό σκορ στο Ματαράκι. Καλό βράδυ σε όλους.